φλόγα, σύμβολο της νίκης του ανθρώπου, του ορθολογισμού, της ελευθερίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, ανάβει και φλέγεται η ανάμνηση της φλόγας που έκυγε κατά την αρχαιότητα. Θέλουμε το σύμβολο του Ολυμπισμού να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, όσο το δυνατόν, και να φωτίσει όλους με τα διαχρονικά μηνύματα ειρήνης, φιλίας, άμυλας και του εφαγωνίζεστε. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, ειδικά για τα νέα παιδιά, να ενημερωθούν για τον Ολυμπισμό και για την τεράστια κληρονομιά που παρέδωσαν οι πρόγονοί μας ως δώρο στην ανθρωπότητα. Η φετινή διοργάνωση έχει τρία event. Το ένα είναι αυτό που θα ζήσουμε στο Light Ceremony στην Αρχαία Ολυμπία. 11 του μηνός έχουμε την επίσημη πρόβα. 12 του μηνός είναι η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Οι προσωπικότητες, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι πάρα πολλές. Εκτός των άλλων, εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε να αναφέρω ότι είναι Πρόεδροι Παγκοσμίων Ομοσπονδιών, Πρόεδροι Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, είναι άνθρωποι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν εδώ. Η φετινή χορογραφία είναι εμπνευσμένη από εικόνες πάνω σε αρχαϊκά αγγεία ή τοιχογραφίες, σκαλιστές εικόνες πάνω σε μαρμάρινα αετώματα ναών και σε αγαλματίδια ή αγάλματα αθλητών. Εμείς φέτος θα ζωντανέψουμε τις εικόνες. Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Αρχαίων απόϊχοι», οι αίριες και κούροι ζωντανεύουν με την κίνησή τους εικόνες από αγγεία, τοιχογραφίες και αγάλματα, και στο δεύτερο μέρος οι νηριείδες πλημμυρίζουν το λόφο με δυναμική κίνηση σε ήχους κρουστών, πάντα σε μουσική σύνθεση του συνθέτη Γιάννη Ψημάδα. Οι αξίες που πρεσβεύει η Ολυμπιακή Φλόγα εμπνέουν διαχρονικά όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Είτε είναι άνθρωποι του αθλητισμού, είτε είναι απλοί πολίτες. Η ειρήνη, η ευγενής άμυλα και το εφ-αγωνίζεστε είναι αξίες που περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να προχωρήσει μπροστά. Γι' αυτό και ομολογώ ότι περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία να έρθουν οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, φέτος το 2020, και να χτυπήσει ξανά η καρδιά μου στο ρυθμό της ίδιας συγκίνησης. Νίκησε 10 συνεχόμενες Ολυμπιάδες από το 328 π.Χ. έως το 292 π.Χ.